Ο Τσαβούσογλου σε ερώτηση του βουλευτή της αντιπολίτευσης Engin Altay με το αν προχωράει η αποστατικοποίηση στο Αιγαίο απάντησε πως η Ελλάδα παρανομεί σε αυτό το τομέα από το 1960 και αναφέρουν τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων. Για την ακρίβεια ο Τσαβούσογλου ανέφερε τα εξής. Αυτό είναι ένα εθνικό ζήτημα. Τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα υπό όρους με τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων με τον όρο της αποστατικοποίησης. Η Ελλάδα από το 1960 στατικοποιεί αυτά τα νησιά. Δεν είναι κάτι νέο. Όμως εμείς τι κάναμε? Στείλαμε επιστολή στον ΟΗΕ και τονίσαμε πως σε περίπτωση που η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει το αποστατικοποιημένο καθεστώς των νησιών, δεν θα μπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα κυριαρχία σε αυτά και αυτό το καταγράψαμε στον ΟΗΕ. Είναι όλο φάνερο πως διακαείς πόθος των Τούρκων είναι η εισβολή στο Αιγαίο, αλλά για να το κάνουν αυτό πρέπει να ανοίξει η Κερκόπορτα, αλλιώς δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πρέπει να έχουν τους δικούς τους μέσα, όπως στη Λιβύη, όπως και στη Συρία. Άλλωστε, η Ελλάς και η Κύπρος είναι οι επόμενοι στόχοι μετά τη Λιβύη και τη Συρία. Ας είμαστε σε επαγρύπνηση.